Χαίρετε. Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του podcast Narrative Ιστορίε Ψυχοθεραπεία. Είμαι η Γιώτα Ζαγκανά και με τον πρόδρομο Ταρά είμαστε οι οικοδεσπότε τη σειρά. Μαζί μα σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε, μέσω Zoom βέβαια, την Ενέτα. Νενέτα, Νενέτα καλώ ήρθε. Καλώ σα βρήκα. Καλώ, καλώ τα καταφέραμε. Καλώς, τα καταφέραμε. Να ναι. Είχαμε δώσει ένα ραντεβού. Έτσι, διάφορε συνθήκε δύσκολε μα το εμπόδισαν. Και επιτέλου τα καταφέραμε. Χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε. Θα σου κάνω τις κλασικές ερωτήσεις. <laughs> <laughs> λοιπόν, καταρχάς ε, α, ε, πες μας λίγο πώς ε, πρωτό στο podcast μας και πώς, έτσι, ε, από ποιο επεισόδιο και έτσι, τι σου έχει κάνει έτσι, ιδιαίτερη εντύπωση. Νομίζω ότι όταν σας ανακάλυψα είχατε παίξει 5-6 επεισόδια, σας έχω ανακαλύψει σχετικά νωρίς. Oh. Ναι, ναι, ναι ήμουν σε μια διαδικασία που έψαχνα podcast για να περπατάω. Mm. Και έψαχνα podcast λοιπόν, επειδή μου, αρέσει, τη... μου αρέσουν τα ψυχολογικά έτσι και τα... Έτσι ότι έχει να κάνει με την ψυχολογία και την ψυχοθεραπεία. Και έτσι σας βρήκα. Εμείς ναι. έχουμε και το εξή καλό βέβαια. Αναλόγως το θέμα μας, αναλόγως την ιστορία, είμαστε ε, μπορούμε να είμαστε ε, η καλή παρέα και για περπάτημα αλλά και για τρέξιμο. Κάποιε ιστορίε δηλαδή σε κάνουν, ξέρει, και, και φυταχιστό. <χει> ναι. Ε, συνάντησα προηγουμένω στο γραφείο μια κυρία, ε, όχι δικιά μου πελάτη, απελάτησα μια συναδέλφου εδώ, που μου είπε: Ξέρετε, περιμένω πώ και πώ πότε θα βγει το επεισόδιο για να ξεκινήσω το, το, το τρέξιμο. <χει> Ξέρω, λέει και τι ώρα βγαίνει για να ξεκινήσω το τρέξιμο. Χαιρετίσματα να τη δώσουμε. Ιδανικά θα θέλαμε δύο επεισόδια την εβδομάδα. Ναι. Βασικά έχουμε ένα στι 15. Δεν σα γυμνάζουμε πολύ. Εμεί θα θέλαμε δύο στη εβδομάδα. Δύο στην εβδομάδα, ε. Ναι. Ε. Αλλά δεν γίνεται. Μάλλον έχετε και, και άλλο δουλειά. Το ακούμε, το ακούμε, το ακούμε. το, <laughs> ακούμε. το, ακούμε, το ακούμε. Ναι, ναι. Ε είναι πάρα πολύ δουλειά, όντω. Αλλά θα δούμε, γιατί έχουμε και πολλού που περιμένουν. Ε. Ωραία. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι να μα πει ε, μερικά πράγματα για σένα, καταρχά. Είμαι μια γυναίκα 44 ετών, γυναίκα mm -hmm. το 80. Ε, έχω έναν αδερφό, πέντε χρόνια μικρότερό μου. Mm -hmm. Είμαι μόνη μου, ζω με το σκύλο μου. Οι γονεί μου ζουν και οι δύο. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα εδώ ότι και οι δύο μου γονεί όταν γεννήθηκα εγώ ήταν 16,5 χρονών. Οπότε... Για, για πες μας δύο λόγια γι' αυτό, μια και το να αναφέρουμε. Ε, οι γονεί μου ήταν μαζί από τα 13 του. Mm. Αυτοί οι παιδικοί έρωτε έρωτες ναι. Mm. και τα λοιπά. Αθήνα ή επαρχία. Αθήνα, Αθήνα. Αθήνα, Είμαι, ε? Αθήνα ναι. Mm. Ερωτεύτηκα και στα 16 τους η μαμά μου έμεινε έγκυος. Όλο χαρά mm. το ανακοίνωσε στον μπαμπά μου, δεν ήξερε μάλλον, δεν είχε καταλάβει ότι ήταν <laughs> <πάει> μικρή. <laughs> By the way, θα έχουμε μωράκι. <laughs> ναι, ναι. Έτσι το είπε. <laughs> ναι. ναι. Έτσι <laughs> το είπε στον μπαμπά μου με πολύ μεγάλη χαρά. Εντάξει, υπήρχαν αντιδράσεις, ε, από τη μεριά του μπαμπά μου. Ε, Ενώ από την οικογένειά του. Mm -hmm. Αλλά τελικά με τεχνάσματα των δύο γιαγιάδων. Θέλανε και οι γιαγιάδες. Οι γιαγιάδε θέλανε, ναι. Και ήθελε και, 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 ήθελ και το ζευγάρι. Mm. Οπότε. Ποιο δεν ήθελε. Δεν ήθελε ο μπαμπά του μπαμπά μου. Α, okay. οκ. Mm. Λογικό. Για ένα παιδί 16 τώρα δεν Ναι. Ω τέλεια. ήρθε η ηλικία να κάνει παιδί. <laughs> Οπότε, ναι. Έτσι γεννήθηκα. Οπότε εσύ έρχεσαι στον κόσμο, α πούμε, ξέρω εγώ, από δύο γονεί ε, έφηβου. Mm -hmm. Πώ ήταν αυτό για σένα, μια και έχουμε πιάσει αυτό το κομμάτι, Πώ ήταν αυτό για μένα, σε ποια ηλικία, Δηλαδή, εσύ αρχίζει και θυμάσαι τον εαυτό σου, αν υποθέσουμε, α πούμε, στα τρία, τέσσερα. Κάπω έχει γονεί οι οποίοι μόλι έχουν μπει στην ηλικίωση. Εγώ δεν καταλάβαινα πόσο μικρή είναι η γονή μου. Μόνο όταν ξεκίνησα να του βλέπω σε συνάρτηση με γονεί άλλων παιδιών, καταλάβαινα πόσο μικρή είναι η δική μου γονή. Ε, Παρ' όλα αυτά, όταν πίσω γυρνώντα, οι αναμνήσει με του γονεί μου είναι πιο πολύ το παιχνίδι. Οι αναμνήσει οι γονεϊκέ είναι πιο πολύ με τη γιαγιά μου και τον παππού μου. Γιατί τον πρώτο καιρό, για τα πρώτα πέντε χρόνια, μέναμε με του γονεί τη μαμά μου. Γιατί δεν ναι. είχαν τελειώσει το σχολείο, δεν είχαν τελειώσει το σχολείο, δηλαδή υπήρχε... Το τελείωσαν το σχολείο? Το τελειώσαν το σχολείο, βέβαια, ναι. ναι. Οπότε μένατε σε αυτό το σπίτι. Αυτό, αυτό πώς ήταν αυτή η ισορροπία? Για μένα ήταν τέλεια. Mm -hmm. Γιατί εγώ είχα ένα παππού και μια γιαγιά που δεν μου έλεγαν ποτέ όχι, σε τίποτα. Mm -hmm. Ήταν και η απειλή μου. Δεν το κάνεις αυτό, θα το πω, στη γιαγιά και στον παππού. <laughs> ε, ε, η ρόλη πώς ήταν μοιρασμένη η γιαγιά μου ήταν αυτή που ήταν πιο κοντά σε μενα mm -hmm. και ο παππούς μου ήταν απλά ήταν ο άντρας που δούλευε, γυρνά για αργά το βράδυ στο σπίτι κτλ. κτλ. Ε, προσπαθούσαν και οι δύο, κυρίως ο παππούς μου, να μη σε εισαγωγικά αντρέψει τον μπαμπά μου ότι είναι οικογενειάρχη, ότι έχει ευθύνε, όλα αυτά. Ναι. Mm. Ε, υπήρχε και η αδερφή της μαμάς μου στο σπίτι τότε, ήταν πιο μικρή. Ήταν πιο μικρή, που ήταν μεγάλη μου αδυναμία εμένα. Δηλαδή ήταν σαν τη μεγάλη μου αδερφή. Οπότε τα παιδικά μου χρόνια ήταν σε ένα χαρούμενο σε ένα σπίτι που ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι, που παίζαμε μεταξύ μα, που βέβαια δεν υπήρχαν όρια, γιατί εγώ ήμουν και το πρώτο παιδί όλου του σογιού. Οπότε ό,τι ήθελα έκανα. Mm. Δεν ε, μου έλεγε ποτέ κανένα όχι, ποτέ κανένα μη, ποτέ κανένα τίποτα. Και φυσικά ε, είχα δύο γονεί οι οποίοι πάνω μου ε, Μάθαινα να γίνονται γονεί. Mm, η καταρριφό μου αυτό. ήρθε μετά από πέντε χρόνια. Τότε δεν σημαίνει κάτι για μένα. Μεγαλώνοντα, καταλάβαινα ότι ήταν λίγο δύσκολο για δύο παιδιά 16 χρονών και 17 και 18 και 19 μετά, έτσι όπω πέραναν τα χρόνια, να, να είναι γονεί. Να ρωτήσω κάτι α πούμε σε επίπεδο δυναμική. Αν αποφάσιζε κάτι να κάνει η μητέρα σου, και α πούμε, να διαβάσει, να κοιμηθεί, να φά. Να, Ξέρει αυτά που λένε οι γονεί, παιδί μου, για τα να, παιδιά. Ναι, ναι. Και η γιαγιά σου διαφωνούσε. Δεν υπήρχαν τέτοια. Εκεί, Αλλά, υπήρχε υπήρχε... σύμπνοια. Το, τον τελευταίο λόγο, α πούμε, το, ποιο τον είχε για σένα. Τον τελευταίο λόγο για αφ... αυτό που θεωρούσα εγώ πιο αυστηρό από όλου ήταν ο μπαμπά μου. Ενώ ε... σε σχέση, α πούμε, με τι αποφάσει που παίρνει για ένα παιδί. Ποιο αισθανόταν ότι ήταν ο αρχηγό τη οικογένεια. Κοίταξε να δει πρόεδρο. Τα, όταν ήμουν εγώ πέντε χρονών που γεννήθηκε ο αδερφό μου, φύγαμε. Οπότε εγώ από εκεί και πέρα σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω αυτό που λε εσύ. Ποιο mm. παίρνει τι αποφάσει, τι γίνεται κτλ. Είχα πάντα όμω την αίσθηση ότι ενώ ο παπά μου ήταν ο πιο αυστηρό, τι αποφάσει έπαιρνε η μαμά μου. Το ήξερα από μικρή δηλαδή. Το ένιωθα. Ε, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου ήταν δύο πολύ χειριστικοί άνθρωποι συναισθηματικά, χωρίς φυσικά ίδια να το καταλαβαίνουν. Ε, εγώ ένιωθα μεγαλώνοντας τύψεις που βρέθηκα εγώ στη μέση και χάσαν την εφηβεία τους, φίλους, ταξίδια, διακοπές. Δεν έχουν ζήσει τέτοια πράγματα. Και είναι ακόμα μαζί, αυτό παρέλειψα να, mm, mm. να το πω. Δηλαδή δεν υπήρξε ούτε κανένας χωρισμός μετά από κάποια χρόνια ώστε να ζήσουν κάποια πράγματα. Οπότε εγώ μεγάλωνα με ένα βάρο ότι παρόλο που είχα απεριόριστη αγάπη από όλου και πολλέ φορέ παραπάνω δηλαδή από ό,τι θα έπρεπε κάποιε φορέ, πνιγυρή αγάπη, πάντα ένιωθα ότι αν δεν ήμουν εγώ, η μαμά μου θα είχε σπουδάσει κάτι και θα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Α, αυτή υπήρχε και κάποια τέτοια αφήγηση έστω Όχι. Με, τον, με τον απαραλείπητο αν δεν ήσουν εσύ δηλαδή, Λέγανε αν ήταν αλλιώ τα πράγματα ή αν είχαν έρθει αλλιώ τα πράγματα. ή θα ήθελαν να είχα σπουδάσει, υπήρχαν λίγε αυτέ οι εφηγήσει. Υπήρχαν κάποια παράπονα για την τότε εποχή. Δηλαδή, α πούμε, ότι η μαμά μου παντρεύτηκε και δεν διάλεξε τίποτα για το γάμο τη. ή ότι δεν έχει κάνει διακοπέ με φίλου. Αλλά πάντα έλεγε και ο ένα και ο άλλο. Αλλά δεν μα πειράζει, γιατί είμαστε μαζί. Κάπω αυτοί οι δύο άνθρωποι μεγάλωσαν μαζί και έμαθαν να είναι μαζί. Ενδεχομένω, βέβαια, σήμερα, αν του έβαζε κάποιο να διαλέξουν με, μια, με, ένα άλλο παρελθόν πίσω του, να μην διάλεγε ένα τον άλλον, γιατί είναι και δύο τελείω διαφορετικοί άνθρωποι. Όμω έτσι έχουν εκπαιδεύσει το μυαλό του να σκέφτεται. Λέγαν πάντα, ναι, μπορεί αυτό να μην το κάναμε, αλλά είμαστε μαζί. Ναι. Ή μπορεί να μην έχουμε άλλε ερωτικέ εμπειρίε, αλλά δεν μα νοιάζει, γιατί εμεί είμαστε μαζί. Ενδιαφέρουσα εξίσωση είναι αυτή. Και πολύ σπάνια εξίσωση. Αυτό ναι. βέβαια εμένα δεν με βοήθησε πολύ, γιατί εγώ ζούσα σε ένα ρόζι συνεφάκι, αφράτο αφράτο, που πίστευα ότι ο πρώτος, ε, ο πρώτος έρωτας θα είναι και ο παντοτινός, ότι έτσι είναι όλες οι σχέσεις των ανθρώπων, όπως έβλεπα, όπως λάμβανα εγώ το μήνυμα τότε, οπότε λίγο δυσκολεύτηκα. Μπορώ να πω ότι και σήμερα θεωρώ ότι υπάρχει έτσι μια κρούλα από αυτό το σνεφάκι κάπου, ναι. Καλό είναι αυτό. Δεν το λες και κακό απαραίτητα αυτό. Δεν το, το, να δεν υπάρχει έτσι, δεν το αφήνω εγώ να, να διαλύθει τελείω. Και, και καλά κάνει. Και καλά γιατί αυτή είναι η ελπίδα μα. Δηλαδή, yeah, λίγο ακριβώς. συνεφάκι. Ε, το θέλουμε <laughs> να <laughs> υπάρχει στη ζωή δηλαδή, μα. Μια ακρούλε ένα μπαμπακάκι εκεί ίσα ίσα. <laughs> το έλεγα, ξέρει, το συζητούσαμε χτε με μια φίλη μου και, το, και της λέω κάτι για τα σύννεφα και τη λέω: Μην το λέμε σύννεφα, να το λέμε μαλί τη γριά. Που είναι ξέρει και γλυκό <laughs> και χρωματιστό και λίγο ροζ και λίγο πώ θέλει και μπορεί να χαθεί, μπορεί να μείνει. Απλά είναι αυτή η γεύση που, που θέλουμε να έχουμε. Σημαίνει. Ακριβώ. Εγώ έμεινα λίγο σε αυτό που είπε ότι ήταν χειριστικοί άνθρωποι. Μπορεί να μου το εξηγήσει λίγο παραπάνω αυτό, Εγώ μεγάλωσα με την ΑΤΑΚΑ το έξυπνο το αρνί, βυζένει δύο μανάδε. Δεν το έχω ξανακούσει. <laughs> Είδε. <laughs> Ξέρω για ένα έξυπνο πουλί έχω ακούσει. <laughs> το έξυπνο το αρνί, βυζένει δύο μανάδε. Να Και πάντα ήτανε ότι εγώ, α πούμε, ήμουν ένα άνθρωπο πολύ αντιδραστικό από μικρή. Έσπαγα τα καγκύλα τη κούνια, δεν, δεν, ήθελα να με περιορίζει τίποτα. Οπότε ε, υπήρχε μια αυστηρότητα από τη μεριά του μπαμπά μου, αδικαιολόγητο πολλέ φορέ. Και εγώ λοιπόν, όταν υπήρχαν απαγορεύσει, θέλω να ξέρω το λόγο. Να βγω το Σάββατο, όχι. Γιατί να μην βγω. Εάν υπήρχε αντίδραση λοιπόν στο γιατί να μην βγω, το όχι παρέμενε όχι. Υπό την καθοδήγηση του δέξου το όχι, και μαλακά μαλακά θα γίνει ναι, έμαθα να το κάνω όλο λίγο υπογείω. Ε, Ποιο την έδινε αυτή την καθοδήγηση, Η μαμά μου. Α, οκ. Okay. Mm -hmm. Τώρα που τον ξέρει πιο πολύ και κάπω τον έχει παρατηρήσει. Σε τι αποσκοπούσε αυτή η αυστηρότητα, Δηλαδή, τι, τι προσπαθούσε να κερδίσει μέσα από αυτήν Ο, ε, ο παπά μου είχε αυτό το πρότυπο, πατέρα. Mm. Ο παπά μου άρχισε να μαλακώνει από όταν αρρώστησε η μαμά μου. Όταν εγώ ήμουν 14 χρονών. Τι έπαθε. Ε? Έπαθε καρκίνο στο μαστό. Έστα 32 τη. Οπότε εκεί λίγο διαταράχθηκαν οι ισορροπίες λίγο πριν νοσήσει η μαμά μου, είχε χάσει και τον μπαμπά του, ο πατέρας μου, οπότε του ήρθαν όλα λίγο μαζεμένα και εκείνο. Και εκεί αναθεώρησε και άρχισε πια να δείχνει την ευαισθησία που έχει μέσα του. Ας πούμε, mm. ο μπαμπάς μου την πρώτη φορά του με αγαπάει, όταν εγώ ήμουν 24 χρονών. Του πήρε λίγο καιρό, ε. <laughs> του πήρε λίγο. <laughs> Δεν ήταν ένας εκδηλωτικός άνθρωπος. Ναι, <laughs> αλλά σκέψω ότι και εκείνο ε, ε, ήθελε ε, ένα χρόνο για να οριμάσει και ο ίδιο. Δηλαδή, Ά, όταν το είσαι. όταν 16 χρονών, α πούμε, παίρνει αυτό τον ρόλο και αυτή την ευθύνη, κάπω φαντάζομαι και το δικό του σύστημα, το εσωτερικό του, έπαθε αναταράξει. Έτσι φυσικά, δεν είναι. Φυσικά, 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 δεν το συζητάω. Απλά εγώ τότε δεν μπορούσα να το καταλάβω. Δεχόμουν το ότι ο παπά μου είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν είναι εκδηλωτικό. Τελεία ένιωθα την αγάπη του. Δεν ένιωσα ποτέ ότι δεν με αγαπάει, ότι δεν με προσέχει, ότι δεν είμαστε πάνω απ' όλα και όλα αυτά. Και όλα τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά όμως δεν υπήρχε η αγκαλιά, δεν υπήρχε το χάδι, δεν υπήρχε το σαγαπάω, δεν υπήρχε το που σε κουκλάρα μου, που ένας μπαμπάς μπορεί να πει σε μια κόρη. Όλα αυτά δεν υπήρχαν. Με τον αδερφό σου? Με τον αδερφό μου ήταν πιο μαλακός. Και πιο εκδηλωτικό. Γιατί καταρχά Εντάξει, ξέρουμε, νομίζω το έχω ακούσει και σε κάποιο άλλο podcast, οπότε είμαστε στην ίδια μεριά, ότι οι δύο παιδιά δεν μεγαλώνουν στην ίδια οικογένεια. Ε, εννοείται. Μπράβο, οπότε ο αδερφός μου βρήκε δύο γονείς άλλους από αυτούς που βρήκα εγώ. Ήμουνα και εγώ στο παιχνίδι. Ήταν αλλιώ ισορροπίες πια και ο μπαμπάς μου είχε καταλάβει ότι επειδή ο ίδιος είχε δεχτεί πολύ απόρριψη από το δικό του τον πατέρα, δεν ήθελε ποτέ να νιώσει το ίδιο ο αδερφός μου. Οπότε Ηταν πιο πολύ μαζί του. Ήταν και άντρε, πηγαίνανε και ποδόσφαιρα, κάνανε πράγματα τέτοια μαζί. Οπότε ήταν διαφορετικά. Εγώ ήμουν πιο πολύ με τη, με τη μαμά. Είχαμε χωρισμένα τα... Που... τα φύλλα. Κάτι που σκέφτομαι τώρα, έτσι όπω ακούω να το λε. Μπορεί να ήταν ότι ξέρει, να είχε ένα κομμάτι σύνδεση με τη δική του παιδική ηλικία την οποία κάπω, ξέρει, άγουρα την, την αποχωρήσε. Ναι, σωστό. Σωστό. Ε, Ενδεχομένω να μην ήξερε και πώ να φερθεί ένα κορίτσι σε σχέση με το πώ να φερθεί ένα αγόρι σε αυτή την ηλικία. Ναι, είναι πιο εύκολο μόνο γιατί τάξει. Ναι, κάνει λίγο, λίγο εύκολα. Μια πιο ταύτιση, α πούμε. Ναι, είναι πιο εύκολα. Πότε πρώτο σκέφτεσαι ότι. μήπω να πάρουμε λίγη βοήθεια. Εγώ λοιπόν έκανα μία σχέση στα 19 μου που κράτησε 7 χρόνια με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάρα πολύ καταπιεστικός. Όπω σα είπα, βέβαια, εγώ είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο αντιδράει πάρα πολύ. Οπότε εγώ ήμουν αντιδραστική με όλο τον υπόλοιπο περίγυρο πλην του συγκεκριμένου ανθρώπου. Δεν τα σπαίγε τα κάγκελα τη κούνια σε αυτά. <laughs> σε αυτό δεν έσπαγα <laughs> <είσαι πάρα laughs> <πάρα laughs> τίποτα. Λοιπόν, οπότε λέω κάτι γίνεται. Κάτι δεν κολλάει τώρα εδώ. Και το είχα συζητήσει με τη μαμά μου. Και επειδή τότε οι, οι ψυχοθεραπείε δεν ήταν πολύ διαδεδομένε. Δεν ήταν τόσο mm -hmm. ε, όπως mm -hmm. είναι σήμερα. Μου βρήκε εκείνη από μια κυρία που έβγαινε τότε στην τηλεόραση, είναι μία ήτανε, <laughs> <laughs> και ζήτησε, και ζήτησε να της προτείνει κάποιον. Δεν πήγα σε αυτήν. Και εκείνη τη πρότεινε την πύλη. Της προτείνει λοιπόν την ψυχοθεραπευτριά μου και έρχεται η μαμά μου και μου λέει ε, ότι εγώ έχω βρει αυτό είναι το τηλεφωνό τη. Τη λένε τάδε. Όποτε θέλει και νιώθει ότι θέλει να πα, πάρε τηλέφωνο. Και πήρε τηλέφωνο. Και Ξεκίνησα να πηγαίνω. Είχα πολύ μεγάλη αντίσταση στη ψυχοθεραπεία. Πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση. Πήγαινα, έφευγα, πήγαινα, έφευγα. Είχα κάνει τότε και ένα τεστ τη Μινεσότατο, το, ε, Μινεσότα, το MMPI. Ένα, ένα, ένα MMPI, ναι, MMP, 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 ναι. mm -hmm. Και το είχε βγάλει αυτό. Παρεμπιπτόντω, αυτό το τεστ είναι σοκαριστικό να ακούς τα αποτελέσματά του. Εκό... Είναι σαν ένα καρδιογράφημα, δεν βγαίνει. Είναι σαν ένας άνθρωπος ο οποίο ουσιαστικά δεν σε ξέρει να σου λέει όλα αυτά που δε, δεν τα λες με λέξεις ούτε στον εαυτό σου. Και αυτό είναι πολύ σοκαριστικό. Τότε λοιπόν mm. είχε βγει αυτό το, στο, στο, τεστ ότι, θα έχω δυσκολ, ότι είχα δυσκολίες στις κοντινές σχέσεις. Ίσως γιατί, όχι ίσως γιατί, γιατί ήταν όλα πάρα πολύ πνιγυρά γύρω μου. Από αγάπη και από όλοι μαζί και από σχέσεις και οικογενειακές και Οπότε εγώ σε αυτό αντιδρούσα. Και όπου είχα την ευκαιρία μου αποκρινόνα. Και έτσι έγινε και στην ψυχοθεραπεία. Κατάφερα να πάω και να καθίσω και να πω ότι θα εμπιστευτώ τη διαδικασία και θα το ολοκληρώσω αυτή τη φορά το Μάιο του 2015. Έχω Εδώ που ξεκινήσει... Πάρα πολλά πήγαινε. Το 2002. Ξεκινώντα το 2002. Συμμαθήτριες. <laughs> <laughs> ε, δεν είχα μείνει όμως. Δηλαδή πήγαινα ένα μήνα, σταματούσα. Πήγαινα τρεις, ε, σταματούσα. Και την τελευταία φορά πια που είχα πάει στην ψυχοθεραπευτρία μου, μου είχε πει την τελευταία φορά που, έρχεσαι άρχισε, σκέψε το καλά, ε, εδώ πρέπει να σου κλείσω την πόρτα. Και πήγα πραγματικά το Μάιο του 2015, είπα θα μείνω, θα ολοκληρώσω τη διαδικασία τέλο. Και ευτυχώ που πήγα, γιατί τον Νοέμβριο διαγνώστηκα, τον ίδιο Νοέμβριο, ε, διαγνώστηκα εγώ με καρκίνο πια, μαστού, με δύο διαφορετικούς καρκίνους μεταξύ τους που έτυχε να βγουν μαζί ταυτόχρονα. Θα μπορούσαν να βγουν με χρόνια διαφορά. Ου. Οπότε ξεκίνησε μια σειρά χειρουργείων, να έκανα κάποια χειρουργία ώστε να διασφαλίσω όσο μπορούσα περισσότερο το, τη ζωή μου. Οπότε προχώρησα και σε κάποιες δύσκολες επεμβάσεις, οι οποίες μου απαγόρεψαν και την τεχνοποίηση και Όλα τα λοιπά. Είχα πάρα πολύ άγχος, πώς θα γεράσω, πώς θα γεράσω το σώμα μου, τι θα γίνει, ε, 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 αν θα γίνω ένας άλλος άνθρωπος, ε, αν θα με ορίζει πια αυτό. Ευτυχώς μετά το 2015 επέστρεψα, γιατί εγώ έκανα και όλο το σετ χημειοθεραπείας και εκτινοβολής, οπότε για κάποια διαστήματα δεν μπορούσα να πηγαίνω. Και τότε δεν υπήρχε, δεν ήταν εύκολο το ιντερνετικό ναι, ναι. σε συνεδρίες κτλ. Οπότε έκατσα ουσιαστικά μια διετία και ζήτησα από μόνο μου να μπω σε ομάδα, όπου εκεί κατάλαβα πόσα πολλά προβλήματα είχα <laughs> που δεν είχα καταλάβει πριν. Να σε πάω λίγο πιο πίσω στις στις ιατρικές εξελίξεις. Βέβαια. Καταρχάς πιστεύεις ότι αν δεν υπήρχαν τα ιατρικά θα είχες μείνει θεραπεία. Ή μπορεί να έχει ξαναφύγει. Κοίταξε. Εγώ γενικώ είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο ε, αργό να πάρω πράγματα απόφαση. Αλλά αν τα πάρω απόφαση, τα κάνω. Μου είναι δύσκολο να το πάρω απόφαση. Τότε λοιπόν το είχα πάρει απόφαση, γιατί ένιωθω ότι δεν αντέχω άλλο. Και ε, Τι ήταν το δεν αντέχω άλλο. Εγώ περνούσα διάφορε περιόδου θλίψη. Και επειδή είχα μία αντίσταση ε, στι φαρμακευτικέ αγωγέ και θεωρούσα ότι πρέπει να. Ότι όταν. Ε, εγώ είμαι έτοιμη, θα καθίσω και θα το συζητήσω και θα το λύσω κτλ. Ένιωθα ότι δεν αντέχω να νιώθω αυτό το βάρος που ένιωθα. Ένιωθα mm. ότι παρακολουθώ τη ζωή μου, ότι δεν είμαι μέσα σε αυτήν. Ένιωθα ότι με καταπιέζουν πάρα πολλά πράγματα για τα οποία δεν μιλάω. Με καταπιέζαν πράγματα που δεν μπορούσα να ορίσω εκείνη τη στιγμή και να πω Α, αυτό είναι που με καταπιέζει, αυτό είναι που με καταπιέζει, αυτό είναι που με καταπιέζει. Οπότε δίνοντα εμπιστοσύνη πια στην ψυχοθεραπευτριά μου, γιατί ήταν και θέμα εμπιστοσύνη. Εγώ γενικώ είμαι ένα άνθρωπο που έχω. Πάντα. Έχω πολλέ δεύτερε σκέψει για του ανθρώπου. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έμενε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε φυσικά. Καλά, ναι, εντάξει, λέω κάπω πώ το υποθέτει εσύ. Αλλά νομίζω η, ότι θα έμενα, ναι. Η, η, η δεύτερη μου ερώτηση έχει να κάνει με τι ε, ιατρικέ αποφάσει. Mm -hmm. Λε ότι κάπω χρειάστηκε. Το συντάγαμε και λίγο ο Φερ ότι χρειάστηκε να πάρει κάποιε αποφάσει που κάπω έβγαζαν από το παιχνίδι την τεκνοποίηση. Mm -hmm. Πώ ήταν αυτή η διαπραγμάτευση για σένα, ε, κοίταξα να δεις. Όταν μου συνέβη αυτό το πράγμα, είπα ότι τώρα πρέπει να το αντιμετωπίσεις, να κάνεις όλα τα σωστά βήματα, ώστε να διασφαλίσεις ότι θα είσαι καλά. Mm -hmm. Σαν πρώτο μέλημα, δεν είχα προχωρήσει στις, ε, στην αφαίρεση των γυναικολογικών μου οργάνων. Mm -hmm. Δεν είχα προχωρήσει η αιστερακτομία. Όμως συνειδητοποίησα μετά από ένα χρόνο, αφού είχαν τελειώσει όλες τις θεραπείες και πήγαινα καλά, ότι επειδή εγώ έχω ευκαιρία να το πούμε κιόλας αυτό, γιατί είναι καλό να ακούγονται αυτά, εγώ έκανα, επειδή είχε και η μαμά μου καρκίνο, είχε η γιαγιά μου καρκίνο, είχαν γενικώ πολλές γυναίκες στη, στην οικογένειά μου καρκίνο, πήγα και έκανα το τεστ για το γονίδιο του καρκίνου του, του μαστού και των οθικών, το οποίο λέγεται μπράκα. Μπράκα 1, μπράκα 2. Εγώ λοιπόν βρέθηκα θετική στον μπράκα 1 και είχα μια γνωμάτευση στα χέρια μου που μου έλεγε ότι κατά 80% θα το πάθω και στι οθήκε. Εγώ εντωμεταξύ μεταξύ είμαι με ένα άνθρωπο ο οποίο ήθελα να κάνω παιδιά. Παρ' όλα αυτά, όταν προχώρησα στην αφαίρεση των οθικών, ένιωσα ότι η ζωή μου μπροστά μεγάλωσε. Mm. Γιατί πλέον δεν θα μου ξανά έλεγε κανένα. Είσαι 35 θα κάνει παιδιά. Είσαι 33 θα κάνει παιδιά. 50 χρόνια θα κάνει παιδιά, θα κάνει οικογένεια. Οπότε mm. αυτό το πράγμα ω διαμαγεία λύθηκε από μόνο του. Αυτή η προσδοκία. <laughs> είναι... Όχι απλά δεν μου λέγανε τίποτα. Απαντήθηκε. Αντίθηκε. Συνειδητοποίησα λοιπόν για να απαντήσω στην ερώτησή σου ότι μεγαλύτερο άγχος είχα ε, πηγαίνοντας στο γυναικολόγο παρά πηγαίνοντα ε, στον μαστολόγο και στον ογκολόγο μου. Και είπα ότι δεν μπορεί να ζήσει το άγχο. Θα προχωρήσει η αφαίρεση, γιατί έτσι και αλλιώ για έναν άνθρωπο που έχει περάσει καρκίνο, η εγκυμοσύνη, η εγκυμοσύνη από μόνη τη είναι μια πολύ επικίνδυνη διαδικασία και το ξέρουμε όλοι, γιατί ορμόνε ορμόνες ναι, όλε πάνε στο Θεό κτλ. Έμενα ένα όγκο ήταν ορμόνο εξαρτώμενο. Οπότε έκανα κατάψυξη ο Αρίων για να πριν τι θεραπείε, ώστε να έχω εάν, όταν αποφασίσω τι θα κάνω και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισα ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσω. Γιατί εγώ, ίδια σαν άνθρωπο, δεν θα ήμουν ποτέ σίγουρη ότι κάνω το καλό για τον εαυτό μου, αλλά και για τον άνθρωπο που θα έφερνα στον κόσμο. Για το να φέρει ένα παιδί στον κόσμο και μετά από δύο χρόνια να σου συμβεί κάτι, ναι. για μένα ήταν πιο σκληρό. Δηλαδή, τέλο πάντων. Οπότε, επέλεξα να μην μπω σε αυτό το μονοπάτι καθόλου. Mm -hmm, mm -hmm. Ή είχε και κάποιο πένθος για αυτό που δεν θα γίνει. Μου πήρε πολύ χρόνο για να καταλάβω ότι έχει πένθος αυτό που δεν θα συμβεί. Γιατί ο, ο μηχανισμός άμυνας μου ήταν ότι α, θα κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Αυτά πρέπει να γίνουν, αυτά θα γίνουν. Τελεία. Ε, δεν και, τα κουπάμε. είναι πολύ εύκολο να μείνει και στο ότι α, ωραία έσωσα και τη ζωή μου. Ακριβώς. Ήτανε ήταν εντωμεταξύ και κάτι που ήταν αποδεδειγμένα σωστό δεν θα μπορούσα να το κάνω challenge εγώ ίδια στον εαυτό μου, ότι μήπως δεν έκανε σωστά. Οπότε ήτανε, ήμουν σε ένα ασφαλής περιβάλλον. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως η ομάδα, γιατί η ομάδα με βοήθησε να το βγάλω το πένθος, εκεί κατάλαβα ότι το πένθος μου δεν ήταν απλά βαθύ, ήταν άπατο. <laughs> και πριν από τρεις μήνες έγινε ο αδερφός μου μπαμπάς βλέποντα λοιπόν το παιδί αυτό, είπα ότι αυτό είναι ό,τι πιο κοντά θα έχω ποτέ σε παιδί μου. Έπαθα και εκεί ένα σοκ. Δηλαδή, παρόλο που το είχα δουλέψει στην ψυχοθεραπεία και στην ομάδα κτλ., μου ξαναβγήκαν κάποιε ταραχέ. Βέβαια, εγώ στην ομάδα άργησα να ανοιχτώ. Δηλαδή, εγώ μπήκα το 17, ξεκίνησα να μιλάω το 20 στον COVID. Oh. Ναι, και αυτό γιατί έμεινα σπίτι, σε αυτή τη θέση τώρα που με βλέπετε, που σας είπα και πριν, και ένιωσα ασφάλεια επειδή ήμουν στο σπίτι μου. Και εκεί άρχισα να ανοίγω. Δηλαδή, κάποιου ανθρώπου. Θυμάμαι άλλα παιδιά από την ομάδα, του ήταν πιο δύσκολο. Εμένα με έκανε να αρχίσω να μιλάω πραγματικά. Και εκεί βγήκε και το πένθο για τη μαμά που δεν θα γίνω. Και το πένθο για το κορμί μου που. Γιατί εμένα μου κόπηκε και η έμεινο ρίση από τα 35. Οπότε έβλεπα και αλλαγέ στο σώμα μου, έβλεπα αλλαγέ στη διάθεσή μου, έβλεπα αλλαγέ στα κιλά μου. Έβλεπα πολλέ αλλαγέ σε, σε όλα τα πράγματα. Οπότε ήταν πολλά τα που έπρεπε να πενθυμίσω. Άρχισα σιγά-σιγά να τοποθετώ και τη σχέση μου με του γονεί μου εκεί που ήθελα να είναι. Ε, να, να αρχίζω λίγο να, να ξεχωρίζω, γιατί η οικογένειά μου ήταν πάντα όλοι μαζί είμαστε ένα, δεν υπήρχε εγώ, εσύ, είμαστε διαφορετικέ προσωπικότητε κτλ. Υποτίθεται ότι ήμασταν όλοι μαζί ένα πράγμα. Οπότε άρχισα να ξεχωρίζω και αυτό ε, με έκανε να παλεύω πολύ με τις τύψεις μου. Ότι το αφήνω τους γονείς μου, ότι δεν περνάω το χρόνο που περνούσα, ότι μήπως δεν είμαι καλή κόρη. Σκεφτόμουν ότι εσύ απομακρύνεσαι ενώ ήρθες στη ζωή και του στέρισες κάποια πράγματα. Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία όλη αυτή. Γίνανε και κάποιες αλλαγές στη δουλειά μου εντωμεταξύ από το 20 μέχρι το 22 ε, και το 22 πια έπαθα ένα πολύ σοβαρό breakdown και είπα ότι πρέπει να ζητήσει βοήθεια με φαρμακευτική αγωγή πια. Και επισκέφτηκα την ψυχίατρο που συνεργάζεται με την ψυχοθεραπευτριά μου. Και εκτό είμαι σε μια αγωγή. Θα δω για πόσο θα την παίρνω. Μπορώ να σταματήσω, μπορώ να τη συνεχίσω. Δεν έχω πλέον πρόβλημα. Προσπάθησα να ξεπεράσω τη μανία ελέγχου που είχα. Γινόμουν και εγώ πολύ χειριστική με του ανθρώπου. Και ήταν κάτι το οποίο αναγκάστηκα να το δω. Και έχασα και ανθρώπου από κοντά μου. Γιατί αυτό ήταν ο τρόπο που εγώ είχα μάθει να επιβιώνω. Είχα χάσει και τη γιαγιά μου εντωμεταξύ, οπότε είχε έρθει και αυτό το σοκ μαζί. Και σιγά 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 ένιωσα το 23 έτοιμη και εγώ και η ομάδα μου και έκλεισε αυτός ο κύκλος. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν φορές που τα θέματα που σου ταλαιπωρούν την ψυχή επανέρχονται. Επανέρχονται. Ναι. Τώρα είμαι σε μια τέτοια διαδικασία είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι είχαμε κάνει το ραντεβού μας την πρώτη, την πρώτη φορά που είπαμε. Δεν θα, δεν θα, είχα κάτι τέτοιο να σας πω. Για θέματα επανέρχονται, αν θέλεις να μας πεις. Η εμπιστοσύνη προς τον εαυτό μου. Για yeah. elaborate. Εγώ αυτή τη στιγμή περνάω μια δύσκολη κατάσταση στη δουλειά, η οποία μέσα έχει να κάνει και με αποδοχή. Με, με ποιο τομέα ασχολείς, αν θες να μας πεις έτσι, πιο... Ε, δουλεύω σε μια αεροπορική εταιρεία. Είχα λοιπόν ένα πρόβλημα εσωτερικό που είχε να κάνει με αποδοχή προς εμένα και με... Και η αποδοχή μέσα στον αντίποδο έχει την απόρριψη, το οποίο με έχει ταράξει πάρα πολύ. Ενώ υποτίθεται ότι είχα κάνει και ένα professional coaching, έχω κάνει, έχω ασχοληθεί και με τα ενεργειακά, έχω βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους, κάποια πράγματα σε κουτιά. Ξεπηδάει από κάπου το αίσθημα της απόρριψης και πας πίσω και λες, τελικά το έχω δουλέψει όσο πρέπει ή δεν το έχω δουλέψει όσο πρέπει. Η απορρίψη έχει να κάνει με, το, με την εργασιακή σου ταυτότητα δηλαδή. Η απόρριψη, εγώ στο μοναδικό σημείο στη ζωή μου που δεν είχα αισθανθεί ποτέ απόρριψη ήταν η δουλειά μου. Σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια τη ζωή την έχω νιώσει. Δηλαδή ακόμα και οι γονείς μου που ήταν δύο γονεί που με αγαπούσαν πάρα πολύ και τα λοιπά, έπαιρνα πάντα ένα διπλό μήνυμα. Δηλαδή από τη μία μπορείς να τα κάνεις όλα, από την άλλη πότε θα βάλεις ένα πρόγραμμα. Πό υπήρχε πολλή σύγκριση με ξαδέρφια και τα λοιπά γύρω γύρω όλα αυτά, το οποίο εμένα με προφανώς με, με πληγώσε πολύ βαθιά, γιατί και οι δύο μου μεγάλες σχέσεις έπρεπε να υπάρχει μέσα μια σύγκριση με άλλο πρόσωπο, ώστε να μπορέσω να συναγωνιστώ για να καθίσω εκεί. Να ανταγωνιστώ μάλλον, όχι να συναγωνιστώ. Ε, ε, σκεφτόμουν ότι, ότι κάπως γεννήθηκε με αυτό. Ναι. Ότι κάπως, ε, τελικά ποιο ήταν το παιδί στην οικογένειά σου? Οι μου. Mm. Και, και, αυτό θέλει η ανταγωνισμό, δηλαδή, χωρί να το καταλαβαίνει τελικά, ακόμα και για τον ίδιο σου το ρόλο μπορεί ναι, να χρειαζόταν να δουλέψει. Ξέρει τη συνειδητοποίησα όμω, γιατί πάντα έλεγα ότι εγώ είμαι η μαμά των γονιών, εγώ είμαι η μαμά των γονιών, εγώ είμαι η μαμά, η μαμά των γονιών. Συνειδητοποίησα κάποια στιγμή που το άφησα ότι ναι, μεν σου φοράνε αυτό το ρόλο και εσύ όμω μπαίνει στη θέση και τον υποστηρίζει. Πώ θα πάρει αλλιώ αποδοχή, Δηλαδή, άμα δεν υπάρχει άλλο ρόλο. Σωστά, δεν υπήρχε άλλο ρόλο. στη δική μου περίπτωση. Αν υποθέσουμε ας πούμε, <σφυγε> ότι γυρίζουμε το, το θεατρικό, μάλλον ξέρω εγώ, οργανώνουμε το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Σηκώνω εγώ το χέρι, λέω εγώ θα είμαι ο Ρωμαίο. Εσύ ποια δάση. Δεν υπάρχει άλλο ρόλο. Σωστά. Ναι. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Δεν αυτό έχει άλλο. Ναι. Υπάρχουν Εντά... και οι ρόλοι κομπάρσου, απλά δεν του δεχόμαστε. Σε αυτή τη ζωή, εκείνο που έχουμε μάθει και είναι πάρα πολύ αυτό είναι που μα δυσκολεύει τα πράγματα, είναι ότι. Διαμοιράζουμε του πρωταγωνιστικού ρόλου. Ενώ ένας βοηθητικός ρόλος, για όσο κρατήσει, γιατί συνήθως οι βοηθητικοί ρόλοι ταυτίζονται με, το, με τη μικρή διάρκεια, ξέρω εγώ, τη, με την λίγη παρουσία. Είναι πολύ σημαντικός ο βοηθητικός ρόλος, λοιπόν, και ο μικρός ρόλος, για να προχωρήσει το σενάριο. Είναι σε μια οικογένεια, ένα παιδί αν είχε να διαλέξει, δεν θα έπαιρνε. Όχι, εγώ δεν, mm -hmm. δε, δεν διανοούμουν ποτέ το δεύτερο ρόλο. Γιατί εγώ ήμουν η καλύτερη σε όλα, μπορούσα τα πάντα. Αν δεν μπορούσα εγώ, δεν μπορούσε κανεί. Εσύ ε... όμω είχε ανταγωνιστεί τον εαυτό σου, γιατί ήθελε να αποδείξει, α πούμε, ότι ναι, οι γονεί μου δεν κάνανε λάθο. Εσύ αυτό που πάντα πιστεύω, δηλαδή όσο σε ακούω, αυτό που πάντα ήθελες είναι να αποδείξει ότι ξέρετε κάτι. Ε, εγώ δεν είμαι το πρόβλημα στη ζωή σας, είμαι αυτή που κάνω καλύτερη τη ζωή σας, που πετυχαίνω, που προσπαθώ, που είμαι οργανωτική, που σας αγαπώ, που σας φροντίζω, που είμαι και λίγο μαμά, που είμαι και λίγο μπαμπάς μαζί. Δηλαδή τον εαυτό σου είχε πάντα και τον εαυτό σου έχει πάντα να συναγωνιστείς και να ανταγωνιστείς. Έχεις πολύ δίκιο έτσι όπω το Γιώτα. Και αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι όπως το λες. Γιατί ήθελες να είσαι, ξέρεις, να, να πείσεις ότι εγώ ε, είμαι εδώ γιατί Ορίστε, κοιτάξτε γιατί είμαι, γιατί... Δεν τα χάσατε όλα για το τίποτα. Ναι. Που οι ναι. άνθρωποι δεν τα χάσανε, δηλαδή το λέγανε και ξέρεις τι, πολλές φορές, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι μπορεί το λεκτικό αφήγημα να διαφέρει από το συναισθηματικό, δηλαδή γιατί θα πιάσεις το συνέστημα, ας πούμε, της κούρασης, της ε, ε, κάποιες φορές, τα παιδιά πιάνουν, καταλαβαίνουν δηλαδή και yeah. σε ένα μικρό σε ένα περιβάλλον οικογενειακό σαφώς και ο ένας ξέρει καλά τον άλλον και μπορεί να διαβάζει και πίσω από τις λέξεις και πίσω από αυτά που συζητιούνται αλλά πέρα από αυτό εσύ και νομίζω ότι ακόμα και τώρα κάπως το έχεις αυτό είναι ότι θα είμαι θα το οργανώσω καλά, θα το κάνω καλά θα προβλέψω, θα φτιάξω ξέρεις, το, το κουβαλάς και το, το, το το, το, το συνεχίζεις. Ε, αυτό τον ρόλο τον άφησα το 2021, όπου ξαναρώστησε η μαμά μου και συνειδητοποίησα ότι ενώ είχα περάσει όσα είχα περάσει και δεν ήθελα να τα ξαναζήσω όλα από την αρχή, συνειδητοποίησα ότι πάνω από μπροστά, για να τα κανονίσω όλα, να τα οργανώσω εγώ, να κλείσω τα ραντεβού, να κλείσω τις θεραπεία, τα, τα παντά όλα, όλα, όλα. όλα. Ξανά από καρκινό ξανά από στο, στον άλλο μαστό η μαμά μου. Και είπα εκεί, όχι, θα κάνεις πίσω, με τη βοήθεια της ομάδας φυσικά. Γιατί η ομάδα γύρισε και μου είπε, τι κάνεις κορίτσι μου, έχεις μπει μπροστά στα σύμφωνα, κάτσε λίγο πίσω. Και κάτσα λίγο πίσω και έτσι εγώ άρχισα σιγά σιγά να αφήνω πίσω μου και την αιμονή που είχαμε τον έλεγχο. Και Πιστεύω ότι ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία με οδήγησαν στο breakdown τη επόμενη χρονιά, που είπα πια: Ναι, το παραδέχομαι, δεν είμαι υπερήρωα, δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Θέλω βοήθεια. Και ε, σταμάτησα να έχω αυτόν τον ρόλο και στην παρέα μου, γιατί και στην παρέα μου αυτόν τον ρόλο είχα. Έβγαινα εγώ μπροστά για να κανονίσω. Αν δεν κανονίζα, εγώ δεν κανονίζαμε ποτέ όλοι μαζί για τα οργανωτικά. Μου βγαίνει η τάση, όπω και η τάση η χειριστική υπάρχει μέσα δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο θα, το, θα μπορέσω να το αποβάλω 100% ποτέ. Προσπαθώ ε, εδώ και πολύ ώρα να καταλάβω τι είναι ο ισχυριστικό. Ε, χειριζόμουν τους ανθρώπους το συνέστημα, συναισθηματικά, ώστε να πετύχω αυτό που θέλω. Ναι, διότι όμως δοκίμαζες ευθέω όπως και με τον πατέρα σου και δεν το δίνανε. Όχι. Πλέον είχε πάψει το ευθέως. Είχα προπονηθεί και εκπαιδευτεί να πηγαίνω μόνο πλαγίω. Mm. Εγώ δηλαδή δεν θα σου έλεγα. Να σου πω ένα παράδειγμα, α πούμε. Θα σου πω, θα σου έλεγα ότι είχε πολύ να κάνει. Χρησιμοποιούσα και πολύ τι αρρώστιε πριν με βρούνε. <laughs> γιατί εγώ δεν με βρήκα, σταμάτησα. Ναι, μετά το φοβάσαι. <laughs> Ακριβώ. Ή μπορεί να έλεγα εγώ που είμαι τόσο καλή μαζί σου, εσύ γιατί α πούμε κάνει αυτό, ενώ εγώ θα έκανα. Ήταν όλα ο χειρισμό του συναισθήματο του απέναντι, και στις συντροφικές σχέσεις και στις φιλικές. Το ευθεία δεν υπήρχε. Ναι. Και έκανα πολύ κόπο για να αρχίσω να μιλάω ευθέως για αυτά που νιώθω, για αυτά που θέλω, για αυτά που πιστεύω. Η τάση όμως παραμένει, δυστυχώς. Ναι. Εμένα μου ένα μηχανισμό που δεν επιτρέπει να λέγονται κάποια πράγματα. Τι δηλαδή, μπορεί, 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 να ξέρει, σε ένα μηχανισμό όπου κάποια πράγματα στην οικογένεια μπορεί να εννοούνται, αλλά να μην, να μην μπορούν να λεχθούν ανοιχτά. Δηλαδή το τι θέλω, το τι επιθυμώ, το τι με δυσκολεύει, το τι με ζορίζει. Και επειδή υπάρχουν πολλέ δομέ που ακούω, που σαν απαγορεύονται κάποια πράγματα να υποθούν. Ξέρεις, όταν ακούω έναν άνθρωπο να αναπτύσσει κάποια, όπω τα λέμε, α πούμε, χειριστικά, που δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη, δεν ξέρω γιατί. Ε, μου να μ' αρέσει, αλλά υπάρχει. Ξέρεις, τι, δεν μου αρέσει, θα σου πω γιατί. Διότι δεν έχω δει κανέναν άνθρωπο να μπορεί να πάρει, να έχει την πεποίθηση ότι μπορεί να πάρει κάτι απλά με το να το ζητήσει και να μπαίνει σε χειρισμούς. Είναι σαν να λέμε ότι θα μπορεί να παρκάρει σε μια θέση που βρίσκεται μπροστά σου και εσύ θα κάνει μανούρε. Αποκλείεται. Θα Πως μπροστά. Το, δηλαδή, το να έχει αναπτύξει ένα αυτό που λέμε χειριστικό τέλο πάντων, μια χειριστική δομή, σημαίνει ότι απλά δεν είχε άλλο τρόπο να πάρει κάτι. επειδή νομίζω ότι υπήρχε μια απαγόρευση να, να μιλήσουμε ανοιχτά για κάποια πράγματα, το να μιλήσουμε εμέσω ευθέω, να, να μιλήσουμε για ανάγκε, για πένθη, για νοσταλγίες, για δυσκολίε, για... ήταν απογορευμένο. Το να μπορεί κανεί να μιλήσει για επιθυμίες, για πένθη, για δυσκολίε, για. για, για... Ε, μπορεί να ήταν πιο εύκολο να μιλήσει εμέσω. Έχει δίκιο, γιατί έτσι τώρα, όσο μιλάς συνειδητοποιώ ότι ευθέω για στεναχώριε, δεν μιλούσαμε σε έκταση. Δηλαδή, μπορούμε να αναφέραμε κάτι το οποίο μπορεί να μα στεναχωρούσε, αλλά αμέσω έπρεπε να είμαστε χαρούμενοι. Γιατί πάει, πέρασε τώρα. Άστο. Με αυτό δεν είναι ο μηχανισμό. Μα λείψαν τα πάρτι, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε ένα στον άλλο. Δηλαδή, είναι σαν να υπάρχει μια αφήγηση καπέλωμα του. Ναι. Οπότε, το να αρχίσει να λε εσύ, ξέρω εγώ, έχω ανάγκη αυτό, θέλω το άλλο, μου αρέσει εκείνο. Ε, θα πρέπει μετά να υπάρχει και ένα. Δεν την έχω και τόσο πολύ την ανάγκη. Δεν το χρειάζομαι και τόσο πολύ. Ναι. Οπότε το, το να το ζητήσει εμέσω, ξέρει. Είναι... Ναι, ναι, έχει δίκιο. Παρ' όλα αυτά για του ανθρώπου όμω που είναι γύρω, ναι. δεν ευχαριστώ. Οκ. Okay, ναι. ε, ε, μπορεί μπορεί να τι δοκιμάσει αυτέ τι σχέσει. Γιατί καμιά φορά ξέρει, όπω ε, επειδή έχει κάνει συστημική θεραπεία, ε, θα ξέρει ότι ξέρει ποτέ. Ξέρεις, η takes two του τάγκο, α πούμε, ή three, ή four, ή πώ θέλει. Να τι δοκιμάσει αυτέ τι σχέσει, αν αντέχουν και άλλε δομέ. Δηλαδή, αν αντέχουν και άλλου τρόπου επικοινωνία. Αν τι δοκιμάσει και το δίνουν θα είναι benefit. Αν τις δοκιμάσει και δεν το δίνουν, πάλι benefit θα είναι. Σωστό. Κοίταξε, ε, όπω είπα και πριν, εγώ προσπαθώ αυτό να, να είμαι πια ειλικρινή και με αυτό που θέλω και με αυτό που νιώθω. Οπότε έχω αφήσει στην άκρη αυτό το χειριστικό που δεν σα αρέσει να το ονομάζουμε. <laughs> <laughs> δεν Λέβαια, έχω τα πίτια μου. ή όπω θέλει. Εγώ έχω τα δικά μου. Ξέρετε, <laughs> <laughs> μου έλεγαν στην ομάδα κάποιες φορές ότι είναι τόσο πολύ μεγάλη η, η εκπαίδευσή μου στο χειρισμό που χειρίζομαι και τον εαυτό μου. Πώς? Πολλές φορές μιλούσα για κάποια πράγματα σαν ο άνθρωπος για τον οποίο μιλούσα εκείνη τη στιγμή να ήταν κάπου και να με άκουγε και εγώ θα έπρεπε να πω πράγματα που του αρέσουν. Οπότε έκανα αυθυποβολή στο συνέστημά μου. Αυτό, αυτό κάπως, πώς το λένε, προσδιορίζει αυτό που λέγαμε πριν. Ότι υπάρχουν πράγματα που δεν επιτρέπονται να λέγονται. Μπράβο. Είναι αυτό. Είναι το ίδιο ναι. πράγμα. Ναι. Θεωρητικά το λένε ψευδοεαυτό ε αυτό. Ναι. Είναι ο ψευδή να αυτό. Ναι, ότι υπάρχει, ένα, υπάρχει ένα, ένα κομμάτι. Αυτό λοιπόν δεν το δομεί ποτέ ένα παιδί, αν ξέρει ότι ο αυθεντικό του εαυτό θα γίνει αποδεκτό. Δηλαδή, δεν το κάνει ποτέ αυτό. Δηλαδή, αυτό. Γι' αυτό δεν μου αρέσει ο χειρισμό τώρα. Να, ναι, ναι, κατάλαβα. Λίγο τα θέματα. Μου. Γιατί ενώ είναι ένα μηχανισμό επιβίωση, είναι σαν να το λέμε ότι είναι κουτοπονηριά, ξέρει, ότι είναι λίγο πονηρούλα, α πούμε, μα ξεγελά, ενώ είναι ένα μηχανισμό επιβίωση. Ναι. Δηλαδή, αν ο γιο μου, ξέρω εγώ, ε, χρειάζεται να, τα γλυκά μάτια για να του πάρω ένα παγωτό και εγώ κάθε φορά που μου λέει τι τέλειο πατέρα είσαι και τι λέω τώρα κάτι ένα χαζό μηχανισμό, mm. του παίρνω, τότε δεν είναι χειριστικό, είναι ότι εγώ τσιμπάω. Ναι, έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Μια και λε για την ομάδα, εγώ έχω μια, μια άλλη ερώτηση. Κάπω λε ότι εσύ έπαιρνε ρε παιδί μου έναν πολύ έτσι κεντρικό, υποστηρικτικό και αρχηγικό ρόλο στι παρέε σου. Ε, στην ομάδα, πώ το βίωνε αυτό, Σύμφωνα. Α, για πε. <χω> δεν υπολόγιζα τίποτα στην αρχή. Πεταγόμουνε για τα πάντα. Καταρχά, εγώ ζήτησα να μπω σε ομάδα. Να του σώσω του άλλου. Όχι. Για να σώσω κόσμο. <laughs> όχι, όχι. Το έχω αυτό σαν άνθρωπο, βεβαίω, εννοείται. Ο... Το βασικό αίτημα όμω που θέλω να μπω στην ομάδα είναι ότι ήθελα να δω πώ με βλέπουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση μαζί μου. Που δεν είναι φίλοι μου που με αγαπάνε, που δεν είναι συνεργάτε που πρέπει να με τρώσουν την κάθε μέρα, που δεν είναι γονεί μου. Πού, πού, πού. Θέλω να δω εμένα στα μάτια ενό ανθρώπου. 2, 3, 4, 5, ήμασταν 6 άτομα τότε, που δεν ξέρουν. Και δεν έχουν ώστε, κανένα ώστε συνέσυμα, να συγγραφέα. Ωστε να δω και να καταλάβω κάποια πράγματα για μένα. Ναι. Ε, ε, τι δεν έλεγει να δουν όμω σε σένα, δηλαδή. Μου ακούγει λίγο αξιολογικό αυτό για αυτό το Εγώ αυτό. δεν ήθελα. Εγώ ήθελα να δω εκείνη τι θα δουν. Mm. Εσύ ήθελες να επιβεβαιώσεις μέσα σου, δηλαδή η ανάγκη ήταν να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν ας πούμε πράγματα. Τίποτα από τα δύο. Δεν είχα πάει ούτε με τη μία επιθυμία ούτε με την άλλη. Επειδή όμως γενικώ ήμουν ένας χαϊδεμένος άνθρωπος και από τους γονείς μου πολύ και από τους φίλους μου, ήθελα να δω πώς είμαι στα μάτια ανθρώπων που δεν έχουν συναισθήματα μου ρε παιδί μου. Δηλαδή είμαι συμπαθητική, είμαι με. είμαι απότομη, είμαι... Mm. Πώς, το, πώς το, το, εκλαμβάνει ο άλλος? Μα συγγνώμη και τα συναισθήματα σου ήταν πνιγυρά. Δηλαδή, τι εννοεί, Γιατί λες ότι κάπως ξέρεις αυτό το, το συνέστημα, η αγάπη, κάπως σε κάνανε να αντιδράσει και όλα αυτά. Ναι, δεν κατάλαβα. Ή απλά ήθελες να δεις. Mm. Mm. Δεν κατάλαβα. Τι, δεν, σε έχασα. Λέω για τα συναισθήματα που λες... Mm. Ε, με του γονεί, α πούμε, και με, το, με, το, με την οικογένειά σου, ένιωθε ότι ξέρει, όλη αυτή η αγάπη κάπω έπρεπε να αντιδράσει. Ναι. Άρα ήθελε ένα αντικειμενικό. Ήθελα ένα, ένα, ναι. ένα, ήθελα έναν αντικειμενικό καθρέφτη. Ναι, ένα καθρέφτη. Με αυτή η λέξη μου έρχονταν και εμένα. Ναι, ναι, αυτό. Ήθελα καθρέφτη. Οπότε εγώ λοιπόν μέσα στην ομάδα έμαθα να κάνω λίγο πίσω. Έμαθα να ακούω. Ε, έμαθα ότι Υπάρχει ένα πολύ λεπτό όριο μεταξύ ειλικρίνειας και αγένειας. Ε, δηλαδή, κάποιες συνεδρίες υπήρξαν ε, ε, τόσο διαφωτιστικές που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Εκεί έχτισα το να, το να μπορώ να, να νιώσω τον άλλον και να μην είμαι επικριτική, γιατί φυσικά ήμουν για ένας πολύ επικριτικός άνθρωπος. Τα βασικά αυτά είναι. Mm -hmm. Ένιωθες ανταγωνισμό εκεί? Κοίταξε να δεις, σε πρωτοεπίπεδη... Παρατήρηση όχι. Ε, σε δεύτερη και τρίτη, ναι, τον είχα νιώσει. Υποσυνείδητα τον είχα νιώσει. Και είχε βγει, φυσικά. Είχε βγει στον τρόπο που μίλαγα σε ένα άλλο μέλο mm. τη ομάδα. Το οποίο άλλο μέλο ήταν όπω ήμουν εγώ κάποια χρόνια πριν. Mm. Δηλαδή, ήταν τόσο, είχε τόσο πολλά κοινά η ιστορία μα, που ουσιαστικά εγώ είδα τον δρόμο που έχω κάνει και εκείνη είδε ε, πώ θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα, δεν θα μπορούσε να αποφύγει. Ξέρεις, η καθεμία πήρε το δικό ναι. τη κομμάτι. Ε, με εκείνη λοιπόν να ανταγωνιστικά, ναι. Ότι έπαιρνε πιο πολύ προσοχή, α πούμε. Με ενοχλούσε πάρα πολύ ο τρόπο τη, επειδή ήταν ψυχοθεραπεύτρια και ίδια. Θεωρούσα ότι χρησιμοποιεί τις, ότι δεν είναι ένα μέλο τη ομάδα ε, όπως όπω είμαστε όλοι. Ότι, ναι, ότι, ότι, έρχεται εκεί πέρα και κουβαλάει και την ιδιότητά τη, και αυτό το πράγμα μπλοκάρει και όλο το σύστημα. Ναι. Και εκνευριζόμουν που τα έξερε όλα. Εκεί που βγήκε το χωρισμό. Ναι. <laughs> τα ξέρω όλα καλύτερα από σένα. Τα όλα καλύτερα από μένα, ναι. ναι. Αν τα ήξερα όλα καλύτερα από σένα, δεν θα πήγαινε στην ομάδα. Κάτι προφανώ τη διέφευγε. Ναι, εντάξει, αλλά αυτό που ξέρει, ναι. έβγαινε. Εκεί ήταν που εγώ τσίτωσα, α πούμε. Είναι κλασικό πάντω εγώ που στι ομάδε που εγώ, όταν έχουμε θεραπευτεί μέσα και θέλει να χρησιμοποιήσει κάποια. Με... Με... Πώ το λένε. Κι εγώ δηλαδή, όταν έκανα θεραπεία, πρωταρχική μορφή άμυνα ήταν να αρχίσουμε τα ψυχολογίστικα. Ε, και και, και ε, έλεγε, α πούμε, στη συγκεκριμένη κοπέλα, καλά να είναι εκεί που είναι τώρα, να μα περιγράψει το συνέστημα και σου έλεγε επιστημονικού όρου. Και τι λέγαμε. Πε μα το συνέστημά σου, ρε παιδάκι μου. Α, δεν θέλουμε να μα το ονομάσει. Θέλω να το περιγράψει. Και εντάξει. Ε, πήρξε ε, εκεί πέρα ε, μια. Ε, είναι, είναι Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο μόνο γιατί. Και πέρασε πες. και η ίδια δύσκολα από την ομάδα. Δεν την αγκαλιάσαμε όπω του έπρεπε. <laughs> την είχαμε πολύ στην μπουκά στην αρχή. Ε, αλλά αυτό ναι. έκανε καλό σε όλου μα τελικά. Εντάξει, είναι και το να συμπονέσει ότι αυτό ο άνθρωπο το κάνει, α πούμε, επειδή φοβάται και όχι επειδή έρχεται να δεχτεί, αλλά ε. και ο και ο ίδιο να αρχίσει να καταλαβαίνει πώ θα συνδέεται με του άλλου. Γιατί αν πάω να σου δειχτώ, είναι πολύ πιθανό να μη σου προκαλέσω συμπόνια. Το εντυπωσιακό ήταν ότι τελικά κατέληξα ότι δεν είχε άλλο τρόπο να το κάνει. ενέμουρε ναι, μου Δεν και... μπορούσε η ίδια. Μα αυτά λέμε και για σένα. Ότι δεν είχε άλλο τρόπο. Μπράβο. Δεν είχε άλλο τρόπο να το κάνει κι αυτή. Επειδή το είχε σπουδάσει και ήξερε του όρου, πήγαινε κατευθείαν στη διάγνωση. Δεν ξόδευε το χρόνο να το αναλύσει, να το περιγράψει, να το νιώσει. Ναι. Τι ψάχνει να βρει κάποιου όρου να το ακουμπήσει και να τελειώνουμε τώρα. Ναι, και αυτό παίζει. Τι <laughs> <laughs> κάνουμε και την ιστορία τη. <laughs> Θέλω να πω τέλο πάντων ότι ναι. θεωρώ ότι η συγκεκριμένη κοπέλα δυσκολεύτηκε πιο πολύ από ότι δυσκολεύτηκαμε οι υπόλοιποι να την αποδεχτούμε τελικά. Mm. Ότι η ίδια δυσκολεύεται περισσότερο. <laughs> δεν ξέρω τώρα αν είναι ακόμα στην ομάδα κτλ. Νομίζω ότι η ίδια δυσκολεύτηκε περισσότερο. Για όσου δεν ξέρουν από ομαδική θεραπεία, γιατί δεν πάει σε ομάδα. Κάτσε εκεί καταρχάς... με τον θεραπευτή του να τον <danses> νταντεύει, να τον έχει εκεί από κοντά, να τον έχει εξ να μην το μοιράζεται, να το έχει μια ώρα. Τι να πάει εκεί να μοιράζεται τώρα με άλλου δέκα εκεί. Εντάξει, εγώ όταν ε... παρόλο που ήταν δικό μου το έτοιμο να πάω στην ομάδα, έλεγα θα είμαστε έξι άτομα. Έχουμε μια μισή ώρα. Πόσο θα προλάβει ο καθένα να μιλήσει. Περνώντα λοιπόν καιρο... πολύ γρήγορα όμω, όχι σε, Προ μια... σε ένα-δύο μήνε, συνειδητοποίησα. Όπω επίση και όταν μπήκα στην ομάδα, δεν καταλάβαινα γιατί έχω μπει εγώ σε αυτή την ομάδα. Έλεγα ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με κανέναν εδώ. Γιατί με, έχουν, με έχει βάλει τώρα η ψυχοθεραπευτριά μου σε αυτήν την ομάδα, <laughs> Και φυσικά κάποιοι άνθρωποι με κνευρίζανε, δεν του απο... ξέρει. Αυτά. Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι πάντα όταν μιλάει κάποιο μέσα στην ομάδα, πάντα γίνεται δουλειά στο δικό σου εαυτό. Είτε από το πώ νιώθει για αυτό που μπορεί να σου περιγράψει, είτε για το πώ αντιμετωπίζει ένα συνέστημα που βλέπει ότι βγαίνει στην ομάδα. Και συνειδητοποιήστε ότι τελικά ολονόν μα το πρόβλημα είναι ένα και κοινό και έχει να κάνει με το σχετίζεστε. Και εκεί είναι που πιστεύω ότι η ομάδα κάνει θάματα, γιατί ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει μέσα σε μια ομάδα δεν μπορεί κάποιο να το περιγράψει. Είναι κάτι λίγο σαν μαγικό, σαν, ε, σαν να πω, α, δε, Δεν ξέρω αν έχει γνωρίσει εσύ ποτέ ή εσύ ο ίδιο από την εμπειρία σου. Αν ε, φαντασμού έχει κάνει ομάδα, όπω είπε και πριν, μπορεί να περιγράψει τι ακριβώ συμβαίνει μέσα σε μια ομάδα. Γιατί όχι, όχι. είναι μια μαγική διαδικασία. Και δεν μπορώ να το περιγράψω ούτε σαν θεραπευτής, ούτε σαν θεραπευόμενος. Mm. Γιατί ε, δεν μπορώ να πει τι μοιράζονται πολλοί άνθρωποι πράγματα και τι έγινε. Εντάξει, είναι εκβατικό φαινόμενο θα το έλεγα εγώ. Είναι, είναι, εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Μου είχε πει μια φίλη ότι αυτό που συμβαίνει στην ομάδα είναι μαγικό και έλεγα εντάξει τώρα βλακίες, μαγικό. Θα λέμε ο ένας τη γνώμη μας για τα προβλήματα του, ξέρεις, ο ένας τη γνώμη του ο, για τα προβλήματα του διπλανού. Που όμως δεν είναι έτσι. Ε... Και αυτό που έκανα στην ομάδα εγώ και με βοήθησε επίση, είναι ότι όταν δεν ήθελα να πάω, το έλεγα. Έμπαινα μέσα και έλεγα: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε όλοι καλά, αλλά εγώ δεν θέλω καθόλου που σα βλέπω σήμερα. Και δεν θα βγάλω άχνα. Παθητικοποιηθητικούλα δηλαδή κάποιε φορέ. Αλλά κοίτα, αυτό είναι κάτι που γίνεται στις ομάδε. Γίνεται. Πρόβα στο μη χειριστικό λόγο, α ναι, πούμε. Ναι αν πήγαινε σε αυτό και το έλεγε, ξέρω εγώ, στην κολλητή σου, α πούμε, μπορεί να σου λέει Εσύ που ήρθε εδώ πέρα το <σχ> να μα κάνει <σχ> <σχ> και την καμπόσα, ξέρω εγώ. Ακριβώ. Ενώ στην ομάδα είναι αποδεκτό. Ναι. Ε, η ομάδα βέβαια έχει και ένα άλλο πρόβλημα, τελειώνοντα... πρόβλημα σε εισαγωγικά τελειώνοντα, ότι οι σχέσει σου με του ανθρώπου είναι πια άλλε. Κάποιοι άνθρωποι θα φύγουν, κάποιοι άνθρωποι θα έρθουν, κάποιοι άνθρωποι θα μείνουν. Εγώ όμω σε όλους μου τους, όποτε πιάνουμε συζήτηση έτσι για, για ψυχοθεραπεία και για, τρόπου για, για τρόπους ψυχοθεραπείας υποστηρίζω ότι η ομαδική ψυχοθεραπεία σε ολοκληρώνει. Δεν ξέρω εάν κάποιος άνθρωπος μπορεί να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει μια ομάδα με έναν ψυχοθεραπευτή σε one-to-one. -one. Εγώ δεν θα γύριζα ποτέ στο one-to-one. -one. Mm. Δηλαδή και πάλι αν χρειαζόταν, ε, αν είχα κάποιο αίτημα ή οτιδήποτε καινούριο να ξεκινήσω μια διαδικασία εξ αρχή. μπορεί να έβλεπα ένα ψυχοθεραπευτή για μια-δυο συνεδρίες λίγο για να εντοπίσουμε, αλλά πάλι ομάδα θα ήθελα να κάνω. Και όλα όσα σκέφτομαι να κάνω στο μέλλον, που έχουν να κάνουν και λίγο με νευρογλωσικό προγραμματισμό και λίγο όλα αυτά, έχουν να κάνουν με ομαδική δουλειά. Mm, mm, mm. Αυτό που σου δίνει η ομάδα, για μένα δεν υπάρχει κάπου αλλού. Μα έλεγε λίγο ότι έχει εμπλέξει λίγο και τα σωματικά με τη γιόγκα και με άλλα κομμάτια έτσι, επικουρικά με την ψυχοθεραπεία σου. Ναι. Ε, Συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι ήθελα και άλλα πράγματα. Δηλαδή, σε ό,τι είχε να κάνει με την αντιμετώπιση κάποιων επαγγελματικών θεμάτων, έκανα ένα professional coaching. Άρχισα να, κάνω, να συνδέομαι πιο πολύ με το σώμα μου. Γιατί από τότε που νόσησα και λίγο-λίγο πριν, γιατί εγώ για μήνες πριν ένιωθα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορούσα βέβαια να φανταστώ τι ήταν αυτό που δεν πάει καλά, όμως ένιωθω ότι κάτι δεν πάει καλά. Και ήθελα λίγο να... να καλυτερέψω ακόμα περισσότερο τη σχέση μου με το σώμα μου, γιατί θεωρώ ότι το σώμα μας μας μιλάει. Και έκτοτε, οτιδήποτε μου συμβαίνει, έχει ένα αποτύπωμα στο σώμα μου. Απλά πρέπει να μάθεις να το ακούς. Το τύπου κάπως είχε την σοβαρές ασθένειες. Τι αισθάνεσαι ότι μπορεί να σου λέγε. Το σώμα μου. Ναι. Μπάστα κοπελιά. Mm, τα έχεις <laughs> πάρει όλα ναι. Αγώϊ. Ναι. Μπάστα λίγο. Ναι. Για μένα ο καρκίνος είναι το μεγαλύτερο αυτό mm. Γιατί εγώ πούμε, μπορεί να είχα το γονίδιο. Ε, το έχουν και άλλοι άνθρωποι το γονίδιο και δεν έχουν νοσήσει. Τι ορίζει ποιο θα νοσήσει και ποιο δεν θα νοσήσει. Για μένα είναι ψυχολογία, ξεκάθαρα. Αποδεδειγμένο πλέον. Και εγώ ευτυχώ είχα την τύχη να πέσω σε έναν γιατρό, ο οποίο υπολόγιζε πάρα πολύ την ψυχολογία. Σπάνιο. Πολύ σπάνιο. Πολύ σπάνιο. Δηλαδή, α πούμε, εγώ έλεγα ότι αν είμαι έστω και 1% πιο ασφαλή, κάνω μαστιχτομή. Και είχε γυρίσει αυτό ο γιατρό και είχε πει ότι δεν έχει μετρήσει κανένα το ψυχολογικό impact που έχει μια κοπέλα που θα τη αφαιρέσουν το μαστό στα 35 τη. Αν αυτό Οπότε, θα επιβαρύνει τον καρκίνο. Περισσότερο. Οπότε θα το πάμε βήμα-βήμα. Του σημαίνει, σε μου περίπτωση δεν χρειάστηκε για διάφορου λόγου, αλλά θέλω να σου πω ότι είχα την τύχη να έχω ένα γιατρό δίπλα μου, ο οποίο το υπολόγιζε και αυτό. Πολύ σημαντικό, Μωρό, γιατί τάξει, δεν φταίνει και οι γιατροί, αλλά η εκπαίδευση μπορεί να είναι. Πονάει χέρι, κόβει χέρι, μάλλον. Ναι, ναι, ναι. Πονά, χέρι, κόβει ναι. Αυτό εξής, μπορεί να είναι ένα μέρο τη αλήθεια. Ναι. Έχω κάνει και κάποιες συνεδρίες με μία θεραπεύτρια που ακόμα mm. κάνω που μου κάνει ενεργειακό σιάτσου και όλα αυτά τα ωραία και αυτό είναι ακόμα κάτι που με βοηθάει να έχω καλή επαφή με το σώμα μου. Mm. Και πλέον έχω καταλάβει ότι σε οποιοδήποτε απόφαση να πάρω το στομάχι μου μου έχει πει τη σωστή τη, τη, την απόφαση. Καθώς έτσι πηγαίνουμε προς το κλείσιμο, είναι κάτι που έτσι δεν σε ρωτήσαμε από την πορεία σου που θεωρείς ότι ήταν κάποιο σημαντικό σταθμός και έτσι θα ήθελες να κάνει μια μικρή αναφορά. Θα ήθελα να σου πω μια πάρα πολύ σύντομη ιστορία που, που την είπε μια φίλη μου και ήταν αυτό που με έκανε να αρχίσω να σκέφτομαι ότι δεν μπορούμε όλοι οι άνθρωποι να αντιδρούμε με τον ίδιο τρόπο. Γιατί εγώ στο βαθιά. Γιατί, ας πούμε, εγώ θα έκανα αυτό για να και στην κάνεις το ίδιο. Είμαστε, λοιπόν, τρεις φίλες, κολλητές και καθόμαστε ένα βράδυ, πάρα πολλά χρόνια πριν, και λέμε πώς θα είμαστε άραγε στο μέλλον ε, με τα παιδιά μας. Πετάγεται, λοιπόν, μία από τις τρεις και λέει, θα σας πω εγώ. Το παιδί της Δίπιτρας θα μπαίνει μέσα, θα είναι το σοβαρό της παρέας, θα έχει τα παιχνίδια του, Μετρημένο, ήσυχο, γιατί έτσι ήταν η Δήμητρα, και θα κάθεσε μια γωνιά, θα παίζει. Θα μπαίνει, λέει, μετά το δικό μου το παιδί, θα τραγουδάει, θα είναι η ψυχή τη παρέα, γιατί έτσι ήταν και η ίδια. Και θα πηγαίνει και θα παίζουν όλοι μαζί, κτλ. Και, και θα έρχεται, λέει, μετά το δικό σου το παιδί και θα παίρνει τα παιχνίδια των άλλων. Τσίλνω, συγγνώμη, το δικό μου το παιδί, γιατί είναι το κακό τη παρέα. Μουλάσαμε να τελειώσω. Και όταν μου λέει άλλα, τα άλλα παιδάκια, θα το, θα το ρωτάνε, γιατί μου παίρνει τα παιχνίδια. Αυτό θα ρωτάει, γιατί εγώ θα στάδινα. Mm. Και με αυτό τον τρόπο μου μαλάκωσε τόσο πολύ το παράπονο που είχα από τους ανθρώπους γύρω μου. Ότι γιατί εγώ το κάνω έτσι και εσύ δεν το κάνεις. Εγώ γιατί νοιάζομαι τόσο πολύ και εσύ δεν νοιάζεσαι. Που νομίζω ήταν το πρώτο βήμα πριν ε, 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 αλλάξω κάποια πράγματα πολύ, πολύ, σημαντικά σε μένα. Ναι. Ακούγεται σαν να ήταν μονόδρομο το ότι και εσύ πρέπει να νοιάζεσαι. Ναι. Έτσι το παρουσιάζα. Ναι. Πολλούς μονοδρόμους όντως ακούστε, α, ακούγεται σαν ιστορία σου να έχει πάρα πολλούς μονοδρόμους υποχρεωτικού που ήταν σαν να λέγαμε είναι έτσι γιατί έτσι είναι. Ναι, πολλές περιοριστικέ πεπιθήσεις. Ακούσαμε, ξέρω εγώ, πάρα πολλές από αυτές και, και σαν να δουλέψει μέσα στη θεραπεία εγώ αυτό άκουγα πόσο κόστος έχει αυτή η περιοριστική πεποίθηση. Δηλαδή ήταν σαν να λέγανε όλοι, εντάξει μου δεν πειράζει, έτσι, γίνανε έτσι τα πράγματα γιατί έτσι γίνανε. Ε, ε, ξέρεις, πολύ σημαντικές αποφάσεις από το να σε κάνουν οι δικοί σου μέχρι οι ιατρικές αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρεις, ακούγονταν όλοι σαν να λέγαμε, είναι έτσι γιατί έτσι είναι. Να. Και μετά το πένθος, ο φόβος, η αγωνία, ε, η ανάγκη για εναλλακτικέ, όλο αυτό, εξαφανίζονταν. Όλο αυτό ήρθε σαν, με ένα πολύ μεγάλο κύμα μέσα από την ομάδα. Ναι. Εκεί το συνειδητοποίησα εγώ. Εκεί συνειδητοποίησα ότι κάνω πάρα πολλά πράγματα πάντα με τον ίδιο τρόπο, χωρί ποτέ να έχω αναρωτηθεί αν μπορώ να τα κάνω με έναν άλλο καλύτερο. Ή με πιο εύκολο mm. ή διαφορετικό, εμπασπιρτό. Α, είτε, καλύτερο δε και υπήρχε, και δεν υπήρχε, δε υπήρχε πουθενά στι αφηγήσει αυτό. Ναι. Δεν υπήρχε. Πάρα πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα καταφέραμε. Κι εγώ. Ε, Συνεχίσει να έχει πολλέ εναλλακτικέ, να σου δίνει όσε εναλλακτικέ χρειάζεσαι και να σου επιτρέπει να προσαρμόζεσαι όπω θέλει. Ναι, ναι. Αυτό είναι στοίχημα με τον εαυτό μου, να ξέρει τι τελευταίε μέρε. Ναι. Ε, εναλλακτική και, ξέρεις, και βελξή ακόμα είναι και να επανέλθουμε στη θεραπεία, αν το χρειαζόμαστε. Εννοείται. Το λέμε και τα ακούμε και στον εαυτό μα πολλέ φορέ. Μην νομίζει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ. Σε ευχαριστώ, Γιώτα μου. Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ, πολύ. Και εγώ χάρηκα. Ευχαριστούμε όλου για την ακρόαση και ιδίω τη Ενέτα που μοιράστηκε μαζί μα τη δική τη ιστορία.